Η δική μου ιστορία είναι ιστορία που ανήκει σε πολλές γυναίκες, δυστυχώς. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για την πρόληψη. Η πρόληψη είναι το πρώτο πράγμα που θα πρέπει μια γυναίκα να έχει στο μυαλό της από την ώρα που ουσιαστικά ενηλικιώνεται και όχι κατά βάση στα 40. Μην περιμένουμε να φτάσουμε στα 40. Θα πρέπει να μας γίνει βίωμα. Δυστυχώς είμαστε πολλές οι γυναίκες και στα Χανιά. Η νόσος αυτή μαστίζει. Βρισκόμαστε εδώ για να ανοίξουμε ένα δρόμο, ένα καινούριο δρόμο, να μιλήσουμε μέσα από τις δικές μας ιστορίες σε γυναίκες που ουσιαστικά θα πρέπει να μάθουν πράγματα μέσα από εμάς. Μέσα από την καθημερινότητά μας, μέσα από τον τρόπο που το βιώνουμε και μέσα από τη δικιά μας πια οπτική. Ο καρκίνος, τουλάχιστον ο δικός μου ο καρκίνος, μου έχει δώσει πάρα πολλά μαθήματα ζωής. Δεν θα πω ότι είμαι ευγνώμων που νόσησα, θα πω όμως ότι μέσα από αυτά τα μαθήματα ζωής άλλαξα εσωτερικά και εξωτερικά και μπόρεσα να αξιολογήσω, να επανεκτιμήσω και να αγαπήσω λίγο παραπάνω εμένα, τις γυναίκες και τη ζωή. Θέλω να πω ότι το δικό μου προσωπικό παράδειγμα είναι ένα παράδειγμα προς αποφυγή. Δεν ήμουν ο πλέον τακτικός άνθρωπος που κυνηγούσα τις μαστογραφίες. Ήμουνα η κλασική Ελληνίδα γυναίκα που σήμερα θα κάνω μία μαστογραφία, αύριο θα κάνω μία μαστογραφία, μεθαύριο θα κάνω τη μαστογραφία μου. Ποτέ δεν ερχόταν εκείνη η στιγμή, οπότε δεν είχα τον τακτικό μου έλεγχο. Είχαμε κάποια μαστογραφία, αλλά δεν είχα τον τακτικό μου έλεγχο. Είναι το πρώτο πράγμα που θέλω να τονίσω για κάθε γυναίκα που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Βρέθηκα εκεί το 2022 και έκανα μία δευτεροπάθεια αργότερα με την οποία έχω μάθει να ζω, να κινούμαι και να βρίσκομαι ανάμεσά σας και να χαμογελώ. Πολλά είναι τα μηνύματα που θέλω να δώσω σε πρώτη φάση και το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι αρχικά καλή δύναμη, γιατί ο δρόμος είναι δύσκολος, αλλά αν τον περάσουμε με χαμόγελο, με αισιοδοξία και με μια οπτική που ουσιαστικά ταιριάζει στο μενταλιτέ του κάθε ανθρώπου, με ψηλά το κεφάλι, με σημαία όχι όχτι έπαθα, αλλά αέρα πάμε να νικήσουμε, τότε τα πράγματα θα είναι σίγουρα, θα οδεύσουν προς την νίκη.